καλησπέρα φίλε και φίλοι. Καλησπέρα σε όλους. Από τη Θεσσαλονίκη είμαστε ζωντανά από εδώ. Ε, βλέπω, έχουμε ήδη μαζευτεί γνωστές, ε, γνωστοί φίλοι. Ε, ήθελα να κάνω αυτό το live ακόμα και από τη Θεσσαλονίκη, να μην χάσουμε αυτή την εβδομαδιαία μας επαφή, διότι νομίζω ότι έχει την αξία της και μάλιστα έχουμε και πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα έλεγα ε, μια συνέντευξη η οποία συζητήθηκε και θα συζητηθεί και θα τη συζητήσουμε και σήμερα. Έχω κάποιες σκέψεις, με τα χαράς να απαντήσω και στα ερωτήματά σας. Άρα λοιπόν από Θεσσαλονίκη, σήμερα ζωντανά, δεν είμαστε στο κλασικό μας μπλε στούντιο, στο φως αυτό. Είμαστε σε Θεσσαλονίκη διότι, να θυμίσω, έχουμε την εκδήλωσή μας την Κυριακή και εδώ θα ήθελα να πω κάτι, να σταθώ δύο λεπτά, διότι την Κυριακή έχουμε μια εκδήλωση στο Χάγιατ, στο ξενοδοχείο Χάγιατ, στις 5 η ώρα, όπου εκεί, α, να μην ξεχάσω ότι για να μας βρείτε, επειδή γίνεται ένας χαμός στο Χάγιαντ αυτές τις μέρες, θα πρέπει να μας ψάξετε να μας βρείτε στην αίθουσα Φουαγέ. Αυτή είναι η αίθουσα, ρωτήστε για την αίθουσα Φουαγέ ή θα μας βρείτε, εν πάση πριν θα μας δείτε ε, στην, ε, και έξω από το χώρο που ξεκινήσουμε, θα μας βρείτε σίγουρα, θα σας περιμένουμε, επομένω θα σας ε, καλωσορίσουμε. Είναι, έχει αξία αυτή η εκδήλωση και, και αυτό το, αυτό ο κύκλο εκδηλώσεων, μάλλον ο οποίο εξελίσσεται όλο αυτό το τρίμερο. Στα πλαίσια του Money Show γίνεται αυτή η εκδήλωση η δική μα. Έχουν ανέβει στη Θεσσαλονίκη, στην πλειοψηφία του είναι στην Αθήνα, διάφορε προσωπικότητε από το κράτο των Αθηνών, επιφανεί. Όλοι είναι στην, αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και οι καλοί και οι κακοί. και οι άσχημοι. Είναι και οι καλοί και οι, καλοί και οι άσχημοι εκεί. Εδώ, μάλλον. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι αξιωματούχοι, πρώην αξιωματούχοι, νίνο ορδινάντσες, πρώην ορδινάντσες, ο νό, αν δείτε τα προγράμματα θα καταλάβετε. Και νομίζω είναι και αυτό έτσι ένα ενδιαφέρον σημείο των καιρών, το γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη κάνει εκδηλώσεις και την κατακλείζει το εθνικό κράτος για να τη πει πράγματα για την ζωή και τη μοίρα της χώρας, αλλά και της πόλης. Και αυτό νομίζω είναι από μόνο του προβληματικό θέλω να, να κάνουμε κάποια πράγματα στην πόλη και θα πούμε κάποια πράγματα στην εκδήλωση, πέρα από το θέμα της εκδήλωσης, σχετικά με το δίκτυο ανθρώπων που πρέπει να δημιουργηθεί, για να αποκτήσουμε αυτοδυναμία στους Δήμους μας και στις πόλεις μας, να είμαστε ισχυροί, δίχως να έχουμε την ανά, ανάγκη κανένα ειδικού, επαίοντος, δεν ξέρω ποιος πιστεύει ότι θα έρθει να μας εξηγήσει και να μας μάθει. Ε, δεν είμαι αυτό εγώ, εγώ θέλω να έρθω, ε, να σα συναντήσω και να βρούμε τρόπους να δυναμώσουμε την πόλη. Όχι να έχετε ανάγκη, να έχει ανάγκη πόλη οποιονδήποτε η Δήμανα. Δεν έχω καμία σχέση με αυτά. Επίσης, στην εκδήλωση αυτή θα μιλήσουμε για το θέμα της, της των λειτουργικών σχέσεων, της τελευταίας συμφωνίας διακήρυξης των Αθηνών μεταξύ Μητσοτάκη και Ερντογάν. Η τέταρτη κρίση είναι ο τίτλος της εκδήλωσης. Αυτό είναι το ζουμί, τα λειτουργικά. Τι πραγματικά συνέβη, πώς φτάσαμε στη τέταρτη κρίση, σε συνέχεια του ντόμινο. Μάλλον ζούμε, η, η χώρα μας διέπεται, η εξωτερική πολιτική, από ένα ντόμινο υποχωρήσεων. Αυτό λοιπόν το ντόμινο στο επόμενο, στην επόμενη εκφανσή του, την είδαμε την επόμενη εκφανσή του, ήταν η, η, Αθήνα, να την καταλάβουμε λίγο ιστορικά και πολιτικά και να αντιλήσουμε κάποια συμπεράσματα. Και στο δεύτερο κομμάτι της εκδήλωση θα μιλήσουμε για το δίκτυο. Για το δίκτυο ανθρώπων που πρέπει να δημιουργηθεί, νομίζω είναι επιτακτική ανάγκη. Αυτό σαν εισαγωγή. Σας περιμένω λοιπόν την Κυριακή στις 5 ώρα. Μαζί μας και η Ζωή Βελέτζα, όπως πάντα, η οποία θα παρουσιάσει και θα συντονίσει την εκδήλωση. Να πω λίγο τις καλησπέρες πριν ξεκινήσουμε το θέμα μας. Έχουμε α, καλησπέρα από... καλισπέρα καλησπέρα α, Νίκ Παν, καλησπέρα Θανάση, καλησπέρα Απόστολε, ε, Τασούλα, Διαμαντή, Κρίς, Βασιλική, Αγγέλη α, και Άρη. Γεια σου Άρη. Λοιπόν, έχουμε και κάποιες ερωτήσεις βλέπω. έχουμε... Καλησπέρα Κύρκη, Έχουμε και, την... έχουμε και, την, πρώτη ερώτηση από το Θανάση. Πότε βλέπεις εμπλοκή στην Ταϊβάν. <laughs> αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί διαρκώς. Το κατά πόσο δηλαδή η Κίνα... Έχουν πει μέχρι το 2027 οι Κινέζοι ότι μάλλον ο πρόεδρος Xi Jinping έχει διαμηνήσει στους αξιωματούχους στα επιτελεία ότι πρέπει να έχει λήξει το θέμα με την Ταϊβάν. Άρα μέχρι το 2027 πρέπει να έχουμε μια... Μια κατάληξη. Τι σημαίνει τώρα αυτό, αν θα είναι πολιτική κατάληξη, αν θα είναι ειρηνική, αν θα είναι κάτι άλλο, Θέλω να πιστεύω, Θανάση, ότι τουλάχιστον στο μεσοπρόθεσμο δεν προβλέπεται κάποια, κάποιο θερμό επεισόδιο. Τουλάχιστον αυτό δείχνει η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Σίγουρα, το έχουμε ξαναπεί αυτό και επανέρχομαι και επιμένω, οι εξελίξει αυτέ και, στο, και στη Γάζα αλλά και στην Ουκρανία ουσιαστικά αφενό έχουν διτή σημασία. Σε πρώτο επίπεδο δείχνουν την αδυναμία σε κάποιο βαθμό τη Δύση να ανταπεξέλθει σε μια παραπάνω από μια κρίση, πόσο μάλλον σε μια τρίτη κρίση. Δηλαδή, δυσκολεύονται με την Ουκρανία, όπω βλέπετε, δυσκολεύονται με, την, με, το Ισραήλ. Δεν θα μπορέσουν να, να, να διαχειριστούν την τρίτη κρίση. Ο Biden έλεγε ότι είμαστε η μεγαλύτερη χώρα, η ισχυρότερη χώρα στην ιστορία τη ανθρωπότητα που έχει υπάρξει. Ουσιαστικά η ισχυρότερη αυτοκρατορία, αυτό εννοούσε. Εννοείται πω μπορούμε να υποστηρίξουμε δύο κρίσει και τρει. Δεν νομίζω. Καταρχά, δεν νομίζω να μπορεί να πιστέψει κανεί στον Biden, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει αυτή η υποστήριξη τη τρίτη κρίση. Αυτό προφανώ δημιουργεί ευκαιρίε. Και το δεύτερο κομμάτι αυτών των κρίσεων και των διενέξεων ορθότερα είναι το γεγονό ότι έχουν σίγουρα. Ε, έχει κλιμακωθεί η επιθετικότητα διεθνώ. Στην γεωπολιτική σκακέρα βλέπουμε παίκτε οι οποίοι θεωρητικά προ, 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 προσπαθούσαν να, ε, ε, να πετύχουν τους σκοπούς τους με διπλωματικά και πολιτικά και οικονομικά μέσα και πολιτιστικά ή ποιο ισχύως, να έχουν καταλήξει σε, έναν άκρατο, σε μια άκρατη επιθετικότητα. Έχουν σπάσει πολλά ταμπού εδώ, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και την Εθνοκάθαρου ουσιαστικά στη Γάζα, έχουν σπάσει πολλά ταμπού, το οποίο καθιστά τις ελληνικές σχέσεις ακόμα πιο επισφαλείς και επίφοβες. Αυτό πρέπει να μας προβληματίζει, διότι δεν μπορεί να είναι λύση η, ε, η, η, βία ε, να φέρει επίλυση διενέξεων είναι αδιανόητο. Αυτό είναι ε, ο ψωδρόμης είναι ε, δηλαδή να γυρίσουμε στις ζούγκλες, να γυρίσουμε στις σπηλιές και εκεί θα λύνουμε τις διαφορές μας αυτοί που είναι και σήμερα ζουν ανάμεσά μας και είναι από τις σπηλιές ή μάλλον έχουν έρθει από τις σπηλιές να μην τους νομιμοποιήσουμε και τις πολιτικές και τις τακτικές τους. Είναι πάρα πολύ ε, επίφοβο αυτό επισφαλές. Καλησπέρα ε, Λέρι. Ε, καλησπέρα Κώστα Καλησπέρα, Τζορτζ. Όχι, έφυγε με δεν, δεν χρειάζεται καμία θέση. Νομίζω ότι θα χωρέσουμε. Έχουμε μια ευρύχory αίθουσα. Δεν υπάρχει καμία χρέωση επίση. Ελεύθερα ότι κάνουμε. Ανοιχτά είναι όλα. Περιμένουμε να σα δούμε από κοντά. Καλησπέρα, Διονύση. Καλησπέρα, Κώστα. Είπα. Καλησπέρα. Μελτίνη. Καλησπέρα. Α, Florida. Florida US. Καλησπέρα. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο στο θέμα τη εκπομπή και είμαι εδώ μαζί σα για τι ερωτήσει σα. Εννοείται, τι κοιτάω συνεχώ διότι. Τι δεν είπε ο Κάλσον, ή μάλλον να πούμε και τι είπε και ο Πούτιν. Κάποιο διαφώνησε με τον τίτλο τη εκπομπή. ίσω να έπρεπε να το γράψουμε. Τι δεν ρώτησε ο Κάλσον. Το πιο σωστό διότι κάποια πράγματα δεν ερωτήθησαν και θα ήθελα να τα συζητήσουμε μαζί. Αλλά να δούμε τι συζητήθηκε πριν καταλήξουμε εκεί. Ε, να πούμε τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι, διότι ήταν μια έτσι εξαιρετική ευκαιρία να ακούσουμε ε, το αντίπαλο στρατόπεδο ουσιαστικά. Και νομίζω ότι πριν δούμε τι ακριβώ είπανε. Καταρχά, ο, ο Κάρλσον, Τάκερ Κάρλσον, ο οποίο ήταν ε, βασικό παρουσιαστή του Fox News και για διάφορου ε, λόγου τον απέλησαν. Από τότε έχει ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Έχει ένα κανάλι στο X πλέον και μια συμφωνία με τον Elon Musk και στο YouTube. Και ουσιαστικά διεξάγει πλέον ε, ε, μόνο του ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Ανεξάρτητη εννοώ δεν υπάγεται σε κανένα ε, τηλεοπτικό δίκτυο δεν εργάζεται για κάποιο τηλεοπτικό δίκτυο. Είχε λοιπόν αυτή την πρωτοβουλία. Έχει διάφορε τι πρωτοβουλίε και στο παρελθόν. Για παράδειγμα, είχε μιλήσει, είχε λάβει συνέντευξη και από τον Βίκτορ Όρμπαν. Αντίστοιχα λοιπόν, εδώ είχαμε μια συνέντευξη στο Κρεμλίνο. Στη Μόσχα βρέθηκε ο Τάκερ Κάρλσον. Δεν υπήρχε όριο χρόνου. Μπορούσαν να μιλήσουν όσο θέλουν, όσο ήθελε μάλλον ο Ρώσο πρόεδρο. Και να ε, θεωρητικά να μιλήσουν εφόλοι τη Σύρη, να του θέσει διάφορα θέματα στην ατζέντα. Καταρχά, είχε, είχε ενδιαφέρον το γεγονό ότι ε, έχουν τρελαθεί, είχαν τρελαθεί όλοι οι Αμερικανοί. Διάβαζα τι Αμερικανικέ και Ρεμπουργανικέ και Δημοκρατικέ πιστοσελίδε. Είχαν τρελαθεί που κάποιο ουσιαστικά τόλμησε να δώσει το λόγο και σε κάποιον άλλον. Δηλαδή, βλέπουμε επί σειρά δύο ετών και παραπάνω, και, και παραπάνω πλέον τον Βλάντιμιρ Ζελένσκι να παρουσιάζεται παντού στη Δύση. Λε και είναι, α πούμε, ο διεθνή μα κλαρινογαμπρό. Δεν, δεν, ξέρω ποια είναι αυτή η προβολή που λαμβάνει αδιανόητη είναι ένα, το, η μόστρα, το πρόσωπο, η προσωπικότητα του παγκόσμιου πολιτικού στερεώματο, α πούμε, λες, και είναι ε, κάποια ντίβα. Πολιτική ντίβα, αυτό είναι. Λοιπόν, έχει μια αδιανόητη προβολή, που εντάξει, εν πάση περιπτώσει μπορεί να πουλάει, μπορεί να είναι το αντικείμενό του, μπορεί να ξέρει να το κάνει καλά, διότι αυτό είναι το επάγγελμά του. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, προσπάθησε ένα άνθρωπο, ο Τάκερ Κάλσον, το έχει επιχειρήσει ξανά και στο παρελθόν, και είπε σε ένα βιντεό ότι δεν με αφήσανε ουσιαστικά η Δημοκρατική να το κάνω, να προσεγγίσω τον Πούτιν. Τώρα τα κατάφερε. Προσπάθησε λοιπόν να πει: Ωραία, εντάξει, δεν είμαι με κανέναν. Α δούμε τι μα λέει ο Ζελένη και να δούμε τι λένε και άλλοι, και άλλοι, άλλοι πλευρά. Α έχουμε μια συνέντευξη στι χιλιάδε που υπάρχουν από την άλλη πλευρά, την Ουκρανική, α έχουμε μια συνέντευξη για να ακούσουμε τι έχει να πει η άλλη πλευρά, που μπορεί να είναι η κακή, η σατανική, η δαιμονική. Δεν δέχονται, δεν δέχονται να ακουστεί διαφορετική γνώμη, η αντίθετη γνώμη. Πώς λέγεται αυτό, πώς λέγεται όταν υπάρχει ένα μονοπόλιο γνώμης, αλήθειας, απόψεων, φωνών. Δηλαδή, πού, πού οδηγείται η λεγόμενη ε, προοδευτική δύση, η δημοκρατική δύση, πόσο, πόσο, πόσο άθλια είναι αυτά τα οποία μας ε, πουλούν ε, τόσα, τόσα χρόνια για δικαιώματα, για ελευθεροτυπία ελευθερία λόγου, μια αθλιότητα Δεν τον άφησαν, επιχείρησε ξανά λέω, να το κάνει στο παρελθόν, δεν τον άφησαν και τώρα τον πολέμησαν διότι ήθελε να δώσει το και στον γενοκτόνο, στο σφαγέα. Πώ δεν, δεν, δεν μπορεί να μάθει η ανθρωπότητα και εμεί να έχουμε την άποψή μα να πούμε τελικά, Ναι, όντω είναι σφαγέα, ανθρωπο, ανθρωποκτόνο, δεν ξέρω εγώ τι. Πώ θα καταλήξουμε δηλαδή. Ό,τι μα σερβίρει το αναμασιμένο φαγητό του Κούλι και τη Φοντερνάτση και του, του, του ποδοδέκ, τον Μπάιντε με τη Μασέλα. Πώς, τι θα φάμε, θα τρώμε εμεί τα ζεσταμένα του και τα αυτά που φτύνουν. Δηλαδή είναι μια αδιανόητη ε, ισορροπία και εξίσωση αυτή που θέλουν να περάσουν. Νομίζω ότι πρέπει να αντισταθούμε ξεκάθαρα. Πρέπει να ζητάμε να ακούγονται όλοι ακόμα και αυτοί που είναι καταδικαστέοι, να έχουν ένα βήμα για να έχουμε τη δική μα άποψη. Οι πολίτε πρέπει να έχουν τη δική του άποψη. Εμεί πρέπει να έχουμε την άποψή μα. Όχι οι ψευτοειδικοί, οι φυτευτοί, οι ελεγχόμενοι, οι λαδιάριδε. Εμεί πρέπει να έχουμε τη δική μα άποψη. Άρα, οποιοδήποτε μπορεί και αναδεικνύει διαφορετικέ φωνέ, νομίζω είναι ε, πάρα πολύ θετική εξέλιξη. Για τον Μπόρι Τζόνσον, θα τα πούμε σε άλλο επεισόδιο. Νομίζω φαντάζεστε ποια είναι η άποψη που έχω, γιατί με ρωτάει εδώ ο Λέρι Λέρι φαντάζεστε ποια είναι η άποψή μου για του ε, ηγέτε των Αγγλοσαξών. Ο άνθρωπο αυτό καταρχά επανεκκίνησε τι ε, πολεμικέ σχέσει ε, με του Τούρκου. Άρχισε να ξαναπουλέει απλώ του Τούρκου. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, ε, για να δούμε τι έγινε στην συνάντηση αυτή. Στην, ε, μάλλον ένα κομμάτι πίσω. Θα, θα σα το κρατήσω όσο μπορώ. Έχουμε μία ώρα την εκπομπή μα. Έχουμε χρόνο. Ε, λίγο πριν ξεκινήσουμε την εκδήλωση, της, μάλλον τη συνέντευξη αυτή, λίγο πριν ξεκινήσει η συνέντευξη αυτή, Καταρχά, ε, είδα το βίντεο του Κάρλσον, ο οποίο μίλησε στην πλατφόρμα X και ουσιαστικά εξήγησε τι θα ακολουθήσει. Και είπε ότι έλαβε διαβεβαιώσει από τον Elon Musk προσωπικά, που είπαμε συνεργάζονται ούτω ή άλλω στο X, και ο οποίο τον διαβεβαίωσε ότι η συνέντευξή του με τον Πούτιν δεν θα κατέβει από την πλατφόρμα. Δηλαδή, προσέξτε που έχουμε φτάσει. Πρέπει να έχει γνωριμία, κονέ, δόντι, βίσμα, δεν ξέρω πώ να το πω, τον ιδιοκτήτη της, του Facebook ή του Exit, μια πλατφόρμα, ένα δισεκατομμυρούχο δηλαδή, για να μπορεί να δημοσιεύσει μια, μια, συνέντευξη που πρέπει να ακούσει η ανθρωπότητα τι έχει να πει άλλη πλευρά και να μείνει στη θέση, να μην τη ρίξουν. Πρέπει να έχει δόντι τον Elon Musk. Δηλαδή, σιγά μην πίνω και μπύρε μαζί του για να μπορώ να πω να έχω μια άποψη. δηλαδή, πραγματικά πώ πώς το ανέχεται αυτό η, 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 η Δύση, ο πολιτικό πολιτισμό τη Δύση. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει εδώ πέρα μια ένα κίνημα αντιδράσεων και νομίζω ότι ομονοούμε σε αυτό και πραγματικά θα, θα υπάρξει, είναι νομοτελειακά ε, βέβαιο. Η, πιο, η, η δε κριτική, η οποία νομίζω ήταν η πιο δρυμία εναντίον του, πιο έντονη εναντίον του, ήρθε από την Κλίντον, εμφανίστηκε η Χίλαρη. Αυτό το, αυτό το να μην πω τώρα, αυτό το ταγέρ, η Κλίντον, είναι αντίστοιχη Μητσοτάκηδες. Είναι μια διεφθαρμένη οικογένεια πολιτική, είναι ακριβώς αυτό. Το διεφθαρμένο ταγέρ και έχουν ίδια μοντέλα το παίζουν ειδικά οι γυναίκε των οικογενειών αυτών, το παίζουν γεράκια, αντράκια, θα ζοβαρδίσουμε, το, 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 το δάχτυλο σκανδάλι, έτοιμοι να δολοφονήσουν. Θυμάσαι, δολοφόνησαν τον Μόμαρ Καντάφη, δεν του άρεσε ο Καντάφη, και τώρα έχουν εμφύλιο πάνω από δεκαετία, στην μια διαλυμένη χώρα. θα τα έκανε η Χίλαρη. Πέθανε ο, πρέσβης πρέσβη των ε, Αμερικανών στη χώρα και χαιρότανε, πήγαινε στην τηλεόραση και έλεγε η Χίλαρη, εμφανιστήκαμε, ε, λέει, και το σκοτώσαμε και εξαφανίστηκε. και γελούσε. Λέμε ε, για ανθρώπου οι οποίοι είναι κτίνοι. Και εμφανίστηκε λοιπόν αυτή η δημοκρατική lady, η σιδηρά κυρία τη Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, και είπε, Ξέρετε, κατά κάποιο τρόπο, αφού απολύθηκε από τόσα πολλά μιμιέ τη ΗΠΑ, δεν θα εκπλαγώ να εμφανιστεί με συμβόλαιο σε κάποιο ρωσικό μέσο. Μάλιστα. <σ arrive in situation> Επειδή είναι ο χρήσιμο ηλίθιο. Λέει πράγματα που δεν ισχύουν, παπαγαλίζει τα ψέματα του Βλαντίμυρ Πούτιν για την Ουκρανία, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί ο Πούτιν να μην ήθελε να του δώσει συνέντευξη. Μάλιστα. δηλαδή. Είναι ο χρήσιμο ηλίθιο, ένα άνθρωπο ο οποίο θέλει να δώσει στην ανθρωπότητα δυνατότητα να ακούσει όχι μόνο του στρατηγού τη Δύση, του πολιτικού τη Δύση και αυτού που τέλο πάντων σκοτώνουν από μία πλευρά, αλλά και αυτού που σκοτώνουν και από την άλλη. Αυτό το να, το να ακούσουμε τη διαφορετική άποψη, την απέναντι άποψη, που ακόμα και με του Τούρκου θέλουμε να ξέρουμε τι λένε, πώ σκέφτονται, ποια για, Γιατί πώ θα πάμε στην ειρήνη, ρε παιδιά, Εάν δεν καταλάβει τι ζητάει ο αντίπαλο, κάτι θα ζητάει, δεν μπορεί να είναι. Μπα περιπτώσει κάτι ζητάει, έχει κάποια θέλω. Πώ τα καταλάβουμε τα θέλω να δεν να ακούσουμε. Αυτά που μα φιλτράρουν στο, από, την... από τι Βρυξέλλε. Να καταλάβει η ανθρωπότητα, η Δύση μάλλον τι θέλει η άλλη πλευρά και να δούμε αν μπορεί να υπάρξει μια ειρηνική διευθέτηση. Αυτό λοιπόν το θεωρεί χρήσιμο, χρήσιμο ηλίθιο, η χρήσιμη βλακόφατσα, η χρήσιμη ανίερη οικογένεια των συμφερόντων, των κλειστών κέντρων, των. Το... να μην πω τώρα τι άλλα, ξέρετε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όλα αυτά τα εισέκτε οι, οι οποίε στηρίζουν αυτή τη δαιμονική οικογένεια, η οποία ξαναλέω είναι αντίστοιχη με άλλε δαιμονικέ οικογένειε σε άλλε χώρε του πλανήτη. Αυτή λοιπόν τόλμησε να, που είναι χρήσιμο αχυράνθρωπο αυτών των κέντρων, να αποκαλέσει χρήσιμο ηλίθιο άνθρωπο που θέλησε να ακουστεί αντίθετη πλευρά. βάζω διαβάζω σχόλια και γελάω. Κάποιο αναφέρεται στο φροντοκοκοτσίνο, εδώ σας άρεσε μάλλον η χθεσινή αναφορά. λοιπόν, να τα βλέπω, τα διαβάζω τα σχόλια και θα πάμε λίγο τώρα στην ουσιαστική συνέντευξη. Βλέπω τα σχόλιά σα και τη δική σα άποψη για τη συνέντευξη. Η συνέντευξη δεν έχει κατέβει. Ρωτάει η Κυρική, δεν έχει κατέβει η συνέντευξη. Μπορείτε να τη βρείτε και στο YouTube και στο X. Και. Α, ναι. Άρα, να δούμε λίγο τη συνέντευξη, γιατί θα, θα πρέπει να τη, να τη σχολιάσουμε κιόλα. Ε, Καταρχά, νομίζω ότι να ξεκινήσω από το σημαντικό. Το, το μείζον εδώ θα έλεγα πω ήταν το θέμα τη ε, περαιτέρω εισβολή, μάλλον περαιτέρω εισβολών τη Ρωσία στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, ψάνα το ήξερα, έκανα και ένα βίντεο τι προάλλε για το ποιοι μιλούν για περαιτέρω πόλεμο με τη Ρωσία, προχθέ πότε το κάναμε. Και συνέπεσε με αυτή τη συνέντευξη. Νομίζω ε, έτσι είχε αξία αυτό, διότι σε αυτό το βίντεο, αν δεν το είδατε, δείτε το έχει, έχει εξώφυλλο τον, τον, Πούτιν. Εκεί ανέπτυξα τις παραφιλολογίες για περαιτέρω εισβολές των Ρώσων στην, στην Ευρώπη και όπως πράγματι κάποιοι ετοιμάζονται, λένε ότι α, είμαστε έτοιμοι, πρέπει να ουσιαστικά προκαλούν, αν θέλετε, στην, στον πολιτικό διάλογο αλλά και στις διεθνείς σχέσεις και εξελίξεις και άλλα μέτωπα, αυτό θέλουν να κάνουν κάποιοι. Δεν εξηγείται αλλιώ. Γιατί να λέμε δηλαδή έρχονται, έρχονται, έρχονται. Όταν λες έρχονται, 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 κάποια στιγμή θα έρθουν. Κάποια στιγμή που είναι εντάξει, ρε παιδιά, αφού μα λένε ότι ερχόμαστε, α πάμε. Ξέρω εγώ. Μάλλον, μάλλον πρέπει να γίνει. Αυτό, λοιπόν, το, αυτή η παραφιλολογία λοιπόν, ε, κατέληξε και σε μια σχετική αντίστοιχη ερώτηση του, του Κάλσον, ο οποίο ρώτησε τον Πούτιν και ξεκινάω από αυτό, εάν μπορείτε να φανταστείτε κάποιο σενάριο στο οποίο θα στέλνατε ρωσικά στρατεύματα στην Πολωνία ή στη Λετωνία. Τώρα για ποιο λόγο αναφέρθηκαν αυτά τα δύο. Πάνω στην κουβέντα βγήκαν αυτέ οι δύο χώρε. Απάντησε και στι δύο απάντησε, να σα πω την απάντηση για την Πολωνία, μόνο σε μία περίπτωση. που Πούτιν, αν η Πολωνία επιτεθεί στη Ρωσία. Άρα, νομίζω με σαφή τρόπο εδώ τέθηκε το θέμα τι μελιγενέστε σε περίπτωση που ιτηθεί το μέτωπο το, το τη Ουκρανία, αν υπάρχουν βλέψει. Οι, οι Ρώσοι, εν λένε όχι. Κάποιοι βέβαια λένε ότι τα ίδια έλεγε και ο Πούτιν για την Ουκρανία, ότι δεν θα εισβάλλει, θα εισβάλλει και εισέβαλε δεν είναι η ίδια περίπτωση. Καταρχά είχε πάρα πολλέ. Ε, για να καταρρύπτουμε λίγο κάποιου μύθου, είχε πάρα πολλέ. Εννοείται πω είπε ότι δεν θα εισβάλλω και εισέβαλε. Προφανώ και το έκανε. Είπε ψέματα δηλαδή για να μπορέσει να εισβάλλει και να είναι η άλλη πλευρά. Αλλά είχε πάρα πολλέ ενδείξει η Δύση, όχι μόνο για την εισβολή. Θυμάστε που κάνανε ασκήσει επί σειρά μηνών στα σύνορα με του Ουκρανού, οι Ρώσοι και, και με τη Λευκορωσία. Αλλά είχαν θέσει και συγκεκριμένα αιτήματα και τελεσίγραφα μάλιστα. Ε, αυστηρά τελεσίγραφα από τον Πούτιν, ότι κοιτάξτε να δείτε, γυρίστε πίσω από εκεί που ήρθε το ΝΑΤΟ, δεν θα το δεχτούμε. Είναι η κόκκινη γραμμή μου που έχει παραβιαστεί. Άρα, υπήρχαν μηνύματα τα οποία έδειχναν ότι η δήλωση, δεν θα εισβάλλω, ήτανε, δεν ήταν ουσιαστική, δεν ήταν ειλικρινή. Με πα περιπτώσει, έχουμε άλλη περίπτωση εδώ τώρα. Έχουμε δηλώσει, οι οποίε μα λέει ο Πούτιν, δεν έχουμε συμφέροντα στην Πολωνία, στη Λετωνία ή αλλού. Γιατί να το κάνουμε αυτό, απλούστατα δεν έχουμε κανένα συμφέρον, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Και εξίσου σημαντικό, θα ήταν παράλογο να εμπλακούμε σε παγκόσμιο πόλεμο. Mm. Γιατί δεν μιλάμε για αυτό το θέμα, Γιατί δεν είναι ο παγκόσμιο πόλεμο στο πυρηνικό ολοκαύτωμα η πλατφόρμα διαλόγου, το, η πλατφόρμα συζήτηση για, για την αναμέτρηση νατοικών χωρών με τη Ρωσία από τι δυτικέ χώρε. Θα έπρεπε να μιλάμε με αυτό το πρίσμα. Ότι παιδιά καλά αυτά, αλλά όποιοι μιλούν και λένε θα εισβάλλουν οι Ρώσοι, ουσιαστικά εννοούν πυρηνικό πόλεμο. Όταν διαβάζει ένα Πολωνό έναν Έλληνα, έναν Λετωνό να λέει θα εισβάλλουν οι Ρώσοι για να προκαλέσει έτσι να τρομοκρατήσει, αυτό το οποίο εννοεί και δεν το, ομολογεί είναι, παιδιά θα έχουμε πυρηνικό πόλεμο. Γιατί αν, αν το παίζει μάγκα να λέει ότι θα πάμε σε πόλεμο και ετοιμάστε τα και τα λοιπά με του Ρώσου και ότι είναι καουμπόι, γιατί δεν το παίζει μάγκα να πει και τι θα γίνει αν γίνει αυτό ο πόλεμο. Πε ότι υπάρχει επαπειλούμενη πυρηνική απειλή, γιατί δεν τολμά να το πει. Γιατί προφανώ εκεί θα πιεστεί κοινή γνώμη να πει παιδιά, εντάξει, τότε μην πάμε σε πόλεμο. Να βρούμε τι χρειάζεται για να υπάρξει αποκλιμάκωση και από τις δύο πλευρέ. Αλλά εδώ η ρωσική πλευρά το λέει. Και μάλιστα αναφέρθηκε σε μια καταφαντασία ρωσική απειλή προκειμένου να εκφοβίζουν του πληθυσμού του. Και νομίζω ότι. Ε, εντάξει. Προφανώ και έτσι είναι. Προφανώ και υπάρχει μια τρομολαγνία και μια πολεμοκαπηλεία. Ε, ε, έχουμε. παράλληλα βλέπω τα ερωτήματα. Συγγνώμη. από Καναδά, Κωνσταντίνα Κοσμά. Κύριε αντίπαλο ο Πούτιν τελικά. Κοιτάξτε, σίγουρα είναι αντίπαλο τη Δύση με τη μορφή την οποία έχει. Η Δύση ηγείται ε, ε, από κάποιε συγκεκριμένε ομάδε και δυνάμει και βέβαια προφανώ επιθυμούν την αναμέτρησή του με, με του υπόλοιπου πόλου, άρα και το ρωσικό. Επομένω, ναι, με, αυτό, με αυτή τη θέσμηση η Δύση είναι πράγματι αντίπαλη του Πούτιν. Και αντίστροφα, δεν υπάρχει προσπάθεια προσέγγιση ή εξομάλυνση ή συνεννόηση. Νομίζω είναι σαφέ αυτό και ήταν σαφέ, το ανέφερε και ο Πούτιν στη συνέντευξη από το 2014 που γίνανε οι συμφωνίε Μίνσκ, Μίνσκ 1 και 2, και ουσιαστικά εκεί που όλοι νομίζαμε ότι υπήρξε μια συμφωνία για την ειρήνη τη Ουκρανία, η Μέρκελ ομολόγησε και ο Λαντ, ο Φρανσουά Ολάντ, ότι εμεί δεν κάναμε μια συμφωνία για την ειρήνη. Κάναμε μια συμφωνία για να κερδίσει χρόνο η Ουκρανία, να εξοπλιστεί, να ετοιμαστεί να πάμε σε πόλεμο. Άρα είναι σαφή η προθέση τη Δύση, είμαστε αντίπαλοι με τη Ρωσία, χωρί να μα έχουν ρωτήσει, βέβαια. Ναι, εννοώ του πολίτε οι οποίοι βέβαια Εμεί ε, δεν επιθυμούμε καταρχά τον πόλεμο με καμία χώρα. Πρώτον, επίση δεν θέλουμε ε, να, ε, να αναγκαστούμε στην οικονομική μα εξαθλίωση να οδηγηθούμε σε οικονομική εξαθλίωση που ήδη έγινε αυτό με την ενεργειακή κρίση. Μην κοιτάτε φέτο έχουμε ζεστό χειμώνα. Θα έρθουν χειρότερα, και εκεί πάλι θα πονέσει η, η οικονομία των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων που δεν θέλει τον πόλεμο, που δεν θέλει τι κυρώσει. Κυρώσει οι οποίε πιο πολύ πόνισαν εμά και λιγότερο την Ρωσία για λόγους που θα του αναλύσω σε ένα μελλοντικό βίντεο, αλλά ναι. Ε, λοιπόν, κάποιο ρωτάει, Άγγλιτζο Στάλιν, τι υποστηρίζω ιδεολογικά. <laughs> θα σου απαντήσω εγώ, Άγγλιτζο Στάλιν, υποστηρίζω τη δημοκρατία. Τι σημαίνει δημοκρατία, θα πρέπει να δεις αναλυτικότερα βίντεο στο κανάλι για την ιδεολογία μου και τι σημαίνει δημοκρατία. Πραγματική δημοκρατία, όχι κοινοβουλευτισμό. Ε, ναι, έχει ανέβει η, η συνέντευξη παντού, μπορείτε να τη δείτε και εσείς, είναι δύο, είναι δύο ώρες και κάποια λεπτά, επομένως ε, αν θέλετε μπορείτε να τη δείτε και μόνοι σας, αν έχετε χρόνο να την ε, ξεκοκαλίσετε, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, ε, συνεχίζω με τη συνέντευξη και τα επιλεγμένα κομμάτια για να καταλήξουμε και στα αυτά τα οποία δεν υπόθηκαν. Ε, ε, εντάξει, όσον αφορά το κρανικό, προφανώς αυτό το οποίο είπε ο ε, Πούτιν και το οποίο προφανώ δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό, τι θα υποστήριζε ο Ρώσο πρόεδρο, ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να χάσει, ότι είναι αδύνατο να χάσει. Αυτή είναι η δική του ερμηνεία. Ε, ναι, είναι αδύνατο εξορισμού. Αυτό είπε, δεν θα γίνει ποτέ. Και αυτοί που είναι, βρίσκονται στην εξουσία στη Δύση το συνειδητοποιούν επίση τώρα. Κοιτάξτε, ναι, νομίζω ότι καλά τα ψέματα. Καλή προπαγάνδα, καλή η προσπάθεια του Ζελένσκι να κινητοποιήσει τη διεθνή κοινή γνώμη, για να πάρει λεφτά, να πάρει όπλα κτλ. Αναγκάστηκε να απολύσει το στρατηγό του τον κύριο Ζαλούζνη, τον αρχηγό Γεθά ουσιαστικά, διότι έλεγε την αλήθεια και έλεγε ότι δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα η αντεπίθεση, έχουμε βαλτώσει. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί η Ουκρανία να, να νικήσει μια πυρηνική δύναμη. Και αυτό νομίζω είναι ένα μάθημα που πρέπει να το λάβουν και άλλες χώρες που έχουν διενέξει με πυρηνικέ δυνάμει. Έχει μπει ξανά στο τραπέζι πέρα από το Συμβατικό Πόλεμο και ο Πυρηνικό Πόλεμο. Και επίση πρέπει να είμαστε κι εμεί ε, να ε, έχουμε το νου μα, διότι ξέρετε η Τουρκία αποκτά πυρηνική ενέργεια. Δεν αποκτά πυρηνικά όπλα, αλλά να σα πω επίση, γιατί ο Πούτιν δεν είναι καναρνάκι, ότι οι Ιρανοί, αυτή είναι η δική μου ανάλυση και εκτίμηση, έχουν πάρει πυρηνικά όπλα από του Ρώσου, σαν. Ε, ε, σαν αντίκρισμα, αν θέλετε, τη βοήθεια που παρέχει το Ιράν στο μέτωπο των Ρώσων, δηλαδή που έχουν δώσει πυράβλου και ντρόουν στου Ρώσου. Αντίστοιχα λοιπόν οι Ρώσοι για να του ανταμείψουν, η ανταμοιβή ήταν μεταφορά τεχνογνωσία, μπορεί και κάποια ε, δυνατότητα, ε, απεμπλου... μάλλον κάποιου υλικού, απεμπλουτισμένου ουρανίου κτλ. Άρα δώσανε σε χώρα που έχει πυρηνική ενέργεια οι Ρώσοι πυρηνικά όπλα. Του βοηθήσαν δηλαδή να φτάσουν εκεί που έπρεπε να φτάσουν. Τι σημαίνει αυτό, ότι το επόμενο, το λέω αυτό, 10 Φεβρουαρίου 2020, είμαστε, 3, 4, ότι το επόμενο επεισόδιο είναι, να ξέρετε, μετά τα πυρηνικά, την πυρηνική ενέργεια στην Τουρκία και το παιχνίδι που παίζει ο Τούρκος με τους, ανάμεσα στη Δύση και στην Ανατολή και το φλερτ με τους Ρώσους, που παίρνει πάντα από τους Ρώσους, όπως παίρνει και από τους Αμερικανούς, για να μένει ε, ενδιάμεσα, ουδέτερος. Το επόμενο παιχνίδι θεωρώ που έχει να δώσει η Ρωσία πέρα Από την, το φυσικό αέριο που θέλει να κάνει την Τουρκία κόμβο ενέργεια, το επόμενο θα είναι τα πυρηνικά, τα πυρηνικά όπλα. Θα φλερτάρει, αφού κλείσει το θέμα με τα πυρηνικά εργοστάσια, θα φλερτάρει η Ρωσία την ε, Τουρκία με το θέμα της, του πυρηνικού εξοπλισμού. Και θα το θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, τεκτενόμενο στο Πακιστάν, βεβαίω θα κάνουμε βίντεο. Είναι, είναι σημαντικό και οι και εκλογέ. Εκείνη μια ακόμα μια πυρηνική δύναμη, καλή ώρα που συζητάμε. Επόμενο, το δούμε και το Πακιστάν. Ε, ναι, ε, θα, α, θα, θα απαντήσω σε αυτό που λέει ο Απόστρολο Τεριόπουλο για το ΝΑΤΟ. Ε, πάμε πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν στα, στα θέματα της ε, συνέντευξη. Ε, το για ποιο λόγο έγινε αυτή η εισβολή, Η ε, το, ε, απάντηση του Πούτιν ήταν ξεκάθαρο ότι το πραξικόπημα έφταιγε που μα οδήγησε στην, στην εισβολή. Αναφέρεται ουσιαστικά στην απομάκρυση του Βίκτορ Ιανουκόβιτ το 2014, όπου με ένα πραξικόπημα πράγματι έπεσε από την εξουσία. Το έκανε αυτή η, η, η Θίτσα, η, η Νούλαντ, η οποία μα είπε τι προάλλε ότι θέλει να δώσει και 35 στην Τουρκία. Αυτή, αυτή, τα έκανε μαζί με τον πρώην πρέσβη, τον είχαν εδώ κάποιοι και του φιλούσαν το χέρι. Κάποιοι πολιτικοί, πολιτιστικοί, στρατηγοί, φιλούσαν το χέρι στον Μπάγιατ. Ουσιαστικά μαζί με την Ούλαντ κάναν τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πράγματι, λοιπόν, ε, αυτή είναι η αλήθεια, Φίλε και φίλοι. Εντάξει, και νομίζω το Μίνσκ, οι ομολογίες ε, Ολάντ και Μέρκελ καταδίκασαν και τους ίδιους, στα μαύρα κατάστοιχα της ιστορίας, αλλά και το τι ακριβώς συνέβη και ποιος ευθύνεται. Τώρα εδώ, ε, ρώτησε ο Κάλσον ποιος έκανε το πραξικόπημα στην Ουκρανία. Και το απάντησε ο, ε, ο, ο Πούτιν, μπορεί να ήταν και λίγο σκηνοθετήμενο μεταξύ τους, ενδέχεται, το απάντησε γιατί λέει, εσύ το έκανε. Γελάει ο Κάρλσον και λέει: Δεν νομίζω. Λέει: Είχα άλοθη εκείνη τη μέρα. Εγώ έκανα κάτι άλλο. Και παίρνει την μπάσα από εκεί ο Πούτιν και λέει: Εσύ μπορεί να είχε άλοθη, αλλά η CIA δεν νομίζω να είχε. Για να πει ουσιαστικά ότι η CIA ήταν οι, άνθρωποι που διοργάνωσαν το. Οργάνωσαν και εκτέλεσαν το πρακτικόπημα. Και μετά, σύμφωνα με, την, με τον Πούτιν, με, με τι δηλώσει του, άρχισαν μετά οι Ουκρανοί να βαβαρδίζουν ουσιαστικά τον Ντομπά. Πράγματι είναι αυτό. Για όσου έχετε Φίλου, γνωστού συγγενεί, κάποιοι, ή γνωρίζατε, εν πάση περιπτώσει, τι συνέβαινε στο Ντον από το 14 μέχρι και το 2022, πράγματι, ε, η περιοχή τελούσε υπό πολιορκία. Οι άνθρωποι ήταν πολίτε τη χώρα του, τη Ουκρανία, ήταν κάποιοι δίγλωσοι, κάποιοι Ρώσοι, κάποιοι φιλόρωσοι και δεχόντουσαν επιθέσει, βομβαρδισμού, δηλαδή στο κέντρο, όχι στο κέντρο τη πόλη, στι παραγύρω. Ε, παραδίπλα περιοχέ τριγύρω από το κέντρο ε, βοβάρδιζαν οι Ουκρανοί, ενώ υποτίθεται είχαν δεσμευτεί το 2014 να δώσουν αυτονομία στι περιοχέ. ήταν μια λύση, δηλαδή είναι μια λύση, και στην Ταϊβάν είναι μια λύση. Για να πάω και στην προηγούμενη ερώτηση, ε, ότι θα μπορούσε να δοθεί αυτονομία σε μεγάλο βαθμό και διοικητική αυτοτέλεια ε, στην περιοχή αυτή, αλλά αντί για να προχωρήσουμε την αυτονομία, οι Ουκρανοί βοβάρδιζαν. Και απαντάει ο Πούτιν και λέει. Δεν μπορούσαμε να μείνουμε απαθεί. Ήταν κάτι που θα κατέστρεφε και την ίδια τη Ρωσία. Και δεν ήταν δυνατόν να αφήσουμε του Ρώσου αδελφού μα στο έλεο των πραξικοπηματιών στον Ντομπά. Έχουν Ρώσου αδελφού οι Ρώσοι στην... στον Ντομπά. Βεβαίω έχουν. Είναι Ρώσοι πολύ στη φυλή. Βεβαίω. Στη συνείδηση. Βεβαίω. Φιλόρωση Ουκρανοί και αυτό. Άνθρωποι που είναι με τον Ζελέση και το Κίεβο και αυτό υπάρχει. Αλλά σίγουρα άνθρωποι που αυτοπροσδιορίζονται ω Ρώσοι ή έχουν σχέσει ή βάση περιπτώσει είναι φιλικά προσκύμενη προ τη Ρωσία, είχαν στοχοποιηθεί. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, του οποίου του είχαν εξαφανίσει. Θα σα θυμίσω, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν πρέπει να το μου ποτέ, γιατί δεν υπήρξε καμία αντίδραση από την Ελλάδα, όταν ο Ζελένσκι προχώρησε σε μια αναγνώριση, σε ένα νομοσχέδιο, στο οποίο αναγνώριζε ω τη μοναδική μειονότητα στην Ουκρανία του Τάταρου, δηλαδή του Τούρκου. Τουρκογενή φύλλα. Ήταν η μόνη οι οποίοι θεωρούσε το Ουκρανικό κράτο ότι υπάρχουν. Εξαφάνισε Ρώσου και Έλληνε, και πε εντάξει Ρώσους, γιατί πήγαιναν για πόλεμο. Εξαφάνισε Έλληνε. Και ξέρετε τι σημαίνει, μα εξαφάνισε. Δεν ε, μπορούσαν να Καταρχά δεν προστατευόταν η γλώσσα, δεν μπορούσαμε να κάνουμε ελληνικά σχολεία, δεν μπορούσαμε να έχουμε τι εκκλησίε στα ελληνικά τι λειτουργίε, δεν μπορούσαν να λαμβάνουν. Ε, γιατί όλε οι πληθυσμιακέ ο... ομάδε, οι μειονότητε σε όλε τι χώρε λαμβάνουν κάποια βοήθεια από το κράτο για να διατηρηθεί η το... ταυτότητά του και η ποικιλομορφία τη ανθρωπότητα. Θέλουμε την ποικιλομορφία στην ανθρωπότητα. Δεν θέλουμε να γίνουμε όλοι ένα. Το αντίθετο δηλαδή. Θέλουμε την ποικιλομορφία. Και προφανώ όπω και εδώ σε πολιτιστικά σωματεία κτλ. έχουν φοροαπαλλαγέ. Μα εξαφάνισαν. Εξαφάνισαν τον Ελληνισμό σε όλη την Ουκρανία. Σε όλη, λε και δεν, υπέρ, δεν υπάρχουμε. Και αναγνώρισαν μόνο του Τουρκοτάταρου, του Τουρκο, τουρκο... Ναμίμπω, τα Τουρκομόγκολα. Τα τα τουρανικά φύλλα. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, πε ότι δεν αναγνωρίζουμε κανέναν, αν είμαστε κυβέρνηση Ναζί, δεν υπάρχει κανένα πέρα από Ουκρανού. Καθαρότητα φιλετική, όχι μόνο του συμμάχου μα. Και προφανώ λοιπόν εδώ βλέπετε τον παραλληλισμό. Εξαφάνισαν του Ρώσου, εξαφάνισαν και του Έλληνε. Τι κάναν τότε οι, οι Έλληνε κυβερνώντε. Δείτε τη φάτσα του Μητσοτάκη και θα καταλάβετε που να χαμογελάει. Αυτά έκανε και τότε. Δηλαδή δεν υπερασπίζεται κανένα στον Ελληνισμό. Όχι. Καλά, δεν μιλάμε για εκτό Ελλάδο ούτε εντό Ελλάδο, αλλά του έχουν διαγράψει. Μα διαγράφουν και αντί για να βοηθούν οι αξιωματούχοι του Έλληνε, του θυσιάζουν. Λέξη κλειδί αυτή. Τώρα, επίση ήταν σημαντικό νομίζω, μια και αναφέρθηκα στο. Γιατί είναι ναζιστική απόφαση να λε: Δεν υπάρχει. Ποιο το λέει αυτό. Ποιο τολμάει να λέει μια κοινότητα ή σε έναν άνθρωπο: Δεν υπάρχει. Είναι ορισμό και επειδή ζούμε στην εποχή τη πολιτική ορθότητα και κορεκτήλα και όλοι θέλουν να να με, δείτε με, είμαι διαφορετικό, υπάρχουν κτλ. Στηρίζουν ένα καθεστώ που εξαφάνισε την ελληνική μειονότητα. Και τη Ρωσική. Αλλά εξαφάνισε την ελληνική μειονότητα. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Πούτρε στην αυτή να εξηγήσει, να πει τι σημαίνει αποναζισμό. Που ήταν η πρώτη φορά νομίζω που το έκανε. Και ουσιαστικά, γιατί θέλει, λέει, συνεχίζει τον πόλεμο, διότι δεν πιστεύει ότι έχει ε, πετύχει το στόχο του αποναζισμού. Τι σημαίνει αυτό, η απαγόρευση κάθε είδου νεοναζιστικών κινημάτων. Πρέπει να απαλλαγούμε, είπε, από εκείνου του ανθρώπου που διατηρούν αυτή την ιδέα και υποστηρίζουν αυτή την πρακτική στην κυβέρνηση τη Ουκρανία. Και έδωσα παράδειγμα, πραγματικά του κάναν τρελό δώρο οι Ουκρανοί του Πούτιν και ο Τρουντό, το άλλο εκεί ανδρίκελο τη ε, Δύση, ε, όταν θυμάστε, τίμησαν έναν Καναδό, ο ουσιαστικά τι ήταν, ένα ε, ε, ναζί, είχε, είχε συμμετάσχει στην, υπήρχε μια ομάδα. Εθελοντών στην Ουκρανία, οι οποίοι πήγαν με του δοσύλλογοι, πήγαν με του προδότε, πήγαν με του ναζί. Όπω και εδώ, σε κάθε χώρα η οποία βρέθηκε υπό την απειλή των ναζί, κάποιοι πήγαν το και μετά θα πάμε με του ναζί. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο που σκόρψαν πήγαν στην Αργεντινή μετά το τέλο του πολέμου. Άρα και ναζί από άλλε εθνικότητε πήγε στον Καναδά και πήγε ο Ζελέσκι εκεί για να πάρει χρήματα ο επέτη και του φέραν εκεί οι Καναδοί τον, τον νεοναζί από το τάγμα τότε που πολεμούσε, όχι τον νοναζί, τον παλαιοναζί που πολεμούσε με τα τάγματα ε, για λογαριασμό του Χίτλερ. Και λέει ο Πούτιν λοιπόν στην με τον Κάρλσον, λέει, σα το θυμάστε αυτόν. Δηλαδή, λέγαμε ότι είναι ναζί. Να λοιπόν, έγινε άλλο, παρετήθηκε η πρόεδρο του κοινοβουλίου της του Καναδά, γιατί τιμήσανε και λέει, σηκωθήκανε. Και είναι αλήθεια αυτό. Σηκώθηκε και ο Ζελένσκι και ο... το άλλο το ανδρίκελο του Καναδά και χειροκρότησαν το ναζί. Είμαστε ενέτη ναι, 2024, 23 από ό,τι ήταν αυτό, ποτέ είναι, και σηκώνονται οι κοινοβουλευτικοί, αυτό σημαίνει ο κοινοβουλευτισμό είναι φασισμό, ο κοινοβουλευτισμό είναι ναζισμό. Σηκώθηκαν και χειροκρότησαν 80 χρόνια μετά το θάνατο του Χίτλερ έναν πολεμιστή του Χίτλερ. Είναι, είναι, είναι τρέλα. Σηκώνονται βουλευτέ τη Δύση, των προχώ και των μοντέρνων και το, τα, τα, τα σακάκια και τα δεν ξέρω τι, και χειροκροτούν του πολεμιστέ, τα πάλε ποτέ πρωτοπαλίκαρα του Χίτλερ. Λε και δεν έχει περάσει μια μέρα. Είναι νομίζω συγκλονιστικά αυτά τα οποία βιώσαμε από τη στιγμή που καταλάβαμε τι, τι ισχύει στην Ουκρανία και α, πάρτε και μια πάσα εδώ. Λέγαμε και δεν μπορούσαμε να το εξηγήσουμε, αλλά πώς γίνεται, εντάξει είναι αχυράνθρωπος ο Ζελέσκη, αλλά είναι εβραϊκής καταγωγής, όμως, πώς γίνεται να... Υπάρχει μια αντιστοιχεία εδώ μεταξύ εβραϊκής καταγωγής ανθρώπου και τις ναζιστικές πολιτικές που περιγράφονται από τη ρωσική... Προπαγάνδα, κατηγορία, όπω θέλετε, πείτε τη. Δείτε τι γίνεται τώρα στην, στο Ισραήλ. Δηλαδή, ο, ο Νετανιάχου, οι πρακτικέ του δεν είναι φασιστικέ στον Παλαιστινιακό λαό. Είναι ο ίδιο συνεχιστή του ολοκαυτώματο. Βεβαίω και είναι. είναι οι οικογένειέ του ήταν θύματα του ολοκαυτώματο. Άρα δεν είναι ασύμβατο. Δεν είναι ασύμβατο και κανεί δεν έχει θικό πλεονέκτημα. Αυτά τα ξέρετε που μάθαμε τη λεχιστικό πλεονέκτημα. Κανεί δεν έχει θικό πλεονέκτημα. Όλοι είναι διεφθαρμένοι. Όλοι είναι καθάρματα και όλοι είναι απαταιώνε και ενδυνάμει δολοφόνοι. Αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμό, αυτό σημαίνει επαγγελματία πολιτικό. Άρα, έθεσε και το θέμα του αποναζισμού. Ουσιαστικά, με το αποναζισμό εννοεί ότι έχουν μείνει ομάδε, έκτε, ιδεολογίε, ήρωε και πολιτικοί κύκλοι, οικογένειε και ολιγάρχε που έλκουν την καταγωγή του από, αυτό το, από αυτέ τι ομάδε του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή ανθρώπου οι οποίοι ήταν ουσιαστικά με τις δυνάμεις της, τις ρατσιστικές. Και φάνηκε, σας είπα, τι κάνανε και κατά των Ελλήνων. Πάρτε τα λοιπόν, πάρτε την απόδειξη. Ε, είπε και κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα, θα, το πίστευα, θα την άποψή σα. Ε, είπε ότι όταν θυμάστε την προσπάθειά του να καταλάβουν το Κίεβο την αυτοκινητοπομπή και τελικά είχαν προβλήματα, ξέρω, κασανταλάστηκα, δεν είχαν δυνατότητα να το οργανώσουν. Δεν ξέρω τι ακριβώ έγινε και τελικά ποτέ δεν έφτασε η αυτοκινητοπομπή στο Κίεβο που κατέβαινε από, τα, το βορρά. Υποστήριξε ότι δεχθήκαμε, λέει, επειδή διεξήγαμε τότε διαπραγματεύσει για την ειρήνη, αποφασίσαμε να ανακαλέσουμε ουσιαστικά την αυτοκινητοπομπή, τα άρματα τα οποία, τα θρακισμένα τα οποία κατευθύνονταν προ το Κίεβο. Μα το ζήτησαν σαν ένδειξη καλή θελήσεω και γι' αυτό το κάναμε, είπε. Εντάξει, νομίζω λίγο, ε, δεν θα το πίστευα αυτό. Νομίζω ότι πραγματικά θα θέλανε οι Ρώσοι μια επιχείρηση αστραπή να αποκεφαλίσουν γρήγορα το Κίεβο. Δεν του βγήκε. Νομίζω ότι ήταν άλλοι λόγοι. Δεν, οι ίδιοι δεν το τραβήξαν αυτό για λόγου ειρήνη. Είναι αρκετά αδίστακτη και ο ίδιο ο Ρώσος πρόεδρο για να έκανε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι αυτό ήταν σίγουρα υπερβολικό στην, στην, κα, στην καλύτερη. Επίση, ε, μου άρεσε το ότι ε, προφανώ υπήρχε συνεννοήση. Αυτό πρέπει να το, το πούμε. Του έδινε πάσε. Δεν είναι παλιέ ο Κάλσον και μου άρεσε γιατί τάχωνε στους Αμερικανού που θέλουν να το παίζουν παγκόσμιοι αστυνόμοι. Και το εκτιμώ αυτό. Διότι δεν θέλουμε κανένα παγκόσμιο. Ε, να μην πω τώρα λέξει. Κανέναν ο οποίο να, να μα κάνει ε, να μα τροπώ. Εντάξει, δεν θέλουμε κανέναν. Θέλουμε οι χώρε να είναι κυρίαρχε και να μπορούν να λύνουν τι διενέξει του με ειρηνικά μέσα και όχι κάποιου από πάνω αγάδε με το μαστίγιο. Το ρώτησε λοιπόν ο Κάλσον, ρίχνοντα την πάσα, του λέει τι θα λέγατε, έχουμε φωνέ στην Washington οι λένε ότι θα μπορούσαν υποθετικά να αναπτυχθούν αμερικανικέ δυνάμει επί του εδάφου στην Ουκρανία. Εντάξει, αρχικά να σα πω ότι αυτέ οι, οι φωνέ είναι στη μειοψηφία, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι και λίγο σαλταρισμένοι, αλλά το είπε, του δώσε την πάσα και του λέει ο, ο Πούτιν, ε, του λέει: Εντάξει, λέει, δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν οι δυνάμει σα, δεν έχετε μια κρίση αυτή τη στιγμή στα σύνορά σα. Οπα. Δεν έχετε τρύπε στο μεταναστευτικό. Δεν χρειάζεται ουσιαστικά ένα στρατό να, διαφα... να διασφαλίσετε τα σύνορά σα. Εδώ πρέπει να έρθετε στην Ουκρανία γιατί για να πάμε σε. Καταρχά πηγαίνουν να σα πω. Έχουν πάει οι Αμερικανοί, έχουν πάει εθελοντικά βέβαια. Έχουν πάει χιλιάδε εθελοντέ από τρίτε χώρε και Αμερικανοί και εξοπλίζονται του Πολωνού με τεράστιε ευθύνε των Πολωνών και μέλη των όπλων δυνάμεων και ειδικών δυνάμεων των ΙΠΑ έχουν πάει. Δεν έχουν πάει επίσημα. Ε, ναι, Έχω una, μια σημείωση εδώ, την οποία, η οποία θα, θα σας ενδιαφέρει στην ανάλυση, πιο κάτω. Και για να δούμε, να, πάμε, να δω λίγο τις ερωτήσεις, νομίζω πρέπει να γίνει, γίνει χαμό από τα σχόλια, έχω να τα δω κανένα 20 λεπτό, συγγνώμη αυτό. Εντάχει λοιπόν, ρίχνω ματιέ να δω τι έχει ξεφύγει εδώ. Ναι, ε, σχετικά με αυτό που λέω ο Απόστολος για την πρόταση του 2000, εδώ λοιπόν πράγματι ε, ανέφερε μια έτσι, ενδιαφέρουσα ανέκδοτη ιστορία ο Πούτιν ο οποίο εντάξει ξεκίνησε ένα λογίδριο στην αρχή για, τα, για τι καταβολέ των Ουκρανών. Πραγματικά νομίζω μάτωσε εσωτερικά ο, ο, ο Κάρλσον και εγώ μάτωσα την ιστορική διάλε ψευτοϊστορική διάλεξη του Πούτιν. Εντάξει τώρα, δεν είναι να μιλάμε όλοι για όλα. Και μετά είπε να πει και άλλε ιστορίε, είπε και μια προσωπική του ιστορία. Λέει όταν έγινα πρόεδρο, όταν ξεκίνησα, ουσιαστικά ε, προσπάθησα να γνωρίσω τον Αμερικανό ομόλογό μου κτλ. Τον Κλίντον τότε και είχα την. Πρόταση, του Έδωσα μια πρόταση και του είπα: Κύριε Πρόεδρε, Μπιλ Κλίντον, εάν σα πω ότι ετείται η Ρωσία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, θα το δεχόσασταν. Και το απαντάει ο Κλίντον: Ναι, λέει, θα το δεχόμασταν. Περνάνε κάποιε ώρε. Προφανώ ο Κλίντον διαβουλεύεται με του συνεργάτε του και τον, βρί τον βλέπει μετά πάλι σε δείπνο. Είχαν δηλαδή ε, συνάντηση, τον ξαναείδανε το, το βράδυ και του λέει ο Κλίντον σχετικά, σχετικά με το ερώτημά σου. Η απάντηση τελικά είναι άλλη. Όχι, δεν θα μπορούσε να ενταχθεί η Ρωσία στο ΝΑΤΟ. Και λέει ο Πούτιν, δεν ξέρω αν ισχύει, εγώ σα λέει ο Πούτιν, είμαι σίγουρο ότι οι Κλίντον θα το δουν το βίντεο αυτό. Μπορεί να το σχολιάσει, θα, δει τη συνέντευξη, μπορεί να το σχολιάσει ο Αμερικανό πρόεδρο. Δεν θα είχα λόγο να το πω αν δεν έγινε. Να λοιπόν η Πάσα να βγει να το διαψεύσει. Εν πάση περιπτώσει, έχει αξία αυτή η δήλωσή του. Δηλαδή, φανταστείτε έναν κόσμο όπου η Ρωσία θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Και σα πληροφορώ, επειδή έχω διαβάσει ιστορικά την περίοδο, υπήρχε τέτοια πρόθεση πράγματι. Πολιτικά, εννοείται πω υπήρχαν δεσμεύσει από του δυτικού να μην επεκταθεί το ΝΑΤΟ ανατολικότερα και μάλιστα έτσι μπήκε η Γερμανία στο ΝΑΤΟ. Η Γερμανία, μετά το, την πτώση του τείχου του Βερολίνου, μπήκε στο ΝΑΤΟ με την, υπό την αίρεση ότι θα είναι η τελευταία χώρα και ανατολικότερα ούτε ίντσα. Και προφανώ και αυτέ τι δεσμεύσει εδόθησαν και προφανώ παραβιάστηκαν και από τον από τον Κλίντον κατά βάση και από του υπόλοιπου που ακολούθησαν. Και υπήρχε σα πληροφορώ πρόβλεψη, ε, κοινέ ασκήσει, παράλληλε δράσει, ενημερώσει, συντονισμό με του Ρώσου, με τελικό, με απότερο σκοπό, το λέω και αν τριχιάζω, να ενταχθεί η Ρωσία στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι σενάριο. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή η συζήτηση πράγματι πραγματοποιήθηκε είναι αληθή που ανέφερε ο Πούτιν, αλλά σα ενημερώνω εγώ ότι πράγματι υπήρχε σκοπό, απότερο στόχο, πλαίσιο χρονικό και. Με στόχου, με βήματα συγκεκριμένα, για να ενταχθεί η Ρωσία στο ΝΑΤΟ. Το διανοείστε. Και πού που έχουμε καταλήξει σήμερα. Γιατί πράγματι είναι, είναι Ευρώπη, είναι κομμάτι τη Ευρωπαϊκή Υπήρου, είναι κομμάτι τη Ευρωπαϊκή Ευρασιατική Ασφάλεια. Και είπε λοιπόν ο Πούτιν ότι εντάξει, δεχθήκαμε, ανεχθήκαμε, μα ε, λιδωρήσατε, ξεφτυλίσατε τον Γέλτσιν, τον αποκαλούσανε ε, Μέθησο. Δεν ήταν, λέω, ο τη Μέθου. Καλά ήταν, αλλά μπάς, λέει δεν ήταν ο Γέλτσιν Μέθου, τον ξεφτυλίσαν οι Αμερικανοί. Ε, επεκταθήκατε, μα παραβιάσατε, κάνατε, δεχτήκαμε το ένα, δεχτήκαμε το άλλο. Λέει δεν μπορούσαμε να το ανεχθούμε αυτό στο μαλακό μα υπογάστριο ουσιαστικά. μου άρεσε το, η αναφορά του Πούτιν το, σε αυτό το σημείο που είπε ότι ανεχτήκαμε λέει και τον πόλεμο στην Ιγκοσλαβία τον, τον ανεχτήκαμε τον πόλεμο στην Ιγκοσλαβία και ανεχθήκαμε την παραβίαση του σερβικού λαού που για μα είναι αδελφικό λαό, επειδή είναι και ορθόδοξο λαό. Οπα, αυτό πρέπει να πώνεσαι. Είναι λέει αδελφικό λαό η, η για εμά, επειδή είναι και ορθόδοξο λαό, ξέρετε, του είπε. Άρα μα πόνεσε που ε, ανεχθήκαμε, αναγκαστήκαμε, διότι είχαν καταστραφεί ουσιαστικά η, πρώτη, η, χώρα, η, χώρα, του τότε. Δεν υπήρχε, ήταν διαμελισμό τη Σοβιετική Ένωση, άρα ήταν αδύναμη, αδύνατο να αντιδράσουν. Ανεχθήκαμε λοιπόν τον πόλεμο κατά του σερβικού λαού, ο οποίο είναι χυμαζόμενο, έχει υποστεί τα πάνδυνα. Και το ανεχθήκαμε και αυτό. Προσέξτε, ανεχθήκαμε, λέει η Ρώση το να δούμε του βομβαρδισμού πάλι του Κλίντον, αυτή τη οικογένεια, των ε, Σέρβων, των Σέρβων αδελφών μα. Μου άρεσε, και νομίζω ότι ξαναλέω ότι, ξαναλέ, ότι εκεί, εκεί πόνεσε. Το θεώρησαν ουσιαστικά χτύπημα κατά τη Ρωσία. Αυτό και ήταν ο πόλεμο, τον είπα, στην, στη Σερβία. Επέμενε στο κομμάτι της, του παγκόσμιου ολοκαυτώματο που θα ακολουθήσει και λέει είναι εκτό συζήτηση. Δεν θα πρέπει καν να το συζητάμε, λέει το σενάριο αυτό. Οποιοδήποτε έχει κοινή, έστω και ελάχιστη κοινή λογική θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν πρέπει να εμπλακούμε σε ένα παγκόσμιο πόλεμο. Νομίζω αυτό, το, αυτό πρέπει να είναι το μήνυμα για οτιδήποτε διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή: Ότι ο πόλεμο αυτό θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στην, στην καταστροφή τη. Και λέει ότι αυτό είναι φανερό. Επομένω εδώ. Uh, ναι, για να δούμε λίγο τα, τα σχόλια. Uh, λοιπόν, uh, έχω μείνει πολύ πίσω. Uh, Ανήκουμε στη Δύση, λέει ο συνονόματο. Ήμασταν, λέει, σε όλε τι παγκόσμιε σειράξει με τη σωστή πλευρά τη ιστορία. Ναι, να δούμε τώρα τι θα γίνει, διότι προφανώ και προβλέπετε ανακατανομή ισχύω και ανακατατάξει και πιθανότατα και την επιστροφή του Ντόναλτ Τραμπ. Εκεί να δούμε τι έχουμε να υπομείνουμε και πόσο στη την πλευρά τη ιστορία θα φανούν ειδικά οι πολιτικοί μα. Αυτοί και εάν έχουν επιλέξει την. Έχουν επιλέξει τον πόλεμο και έχουν επιλέξει ανθρώπους οι οποίοι είναι και αν λοιπόν, έχω, μείνει πίσω πάρα πολύ συγγνώμη, και φίλοι. Είμαστε λίγο, έχουμε και τεχνικέ δυσκολίε εδώ πέρα. Θα επικαλεστώ το, η, αυτή τη δικαιολογία. <laughs> um, μίλησε για τα, για τα οικονομικά πράγματα, μίλησε για το δολάριο. Καλά το αναφέρετε. Για το. Άξι, κοιτάξτε τώρα εδώ. Προφανώ ο, ο Κλίντον, γιατί είπε. Του, του είπανε, ο άνθρωπο ήταν ένα βλάχο με την καλή έννοια. Ε, δεν έχω κοιτάξει με του βλάχου ίσα ίσα. Ε, εννοώ, του, της, από την επαρχία, δεν ήξερε, εν πάση περιπτώσει, τα δύο πολιτικά και προφανώ ήταν στο έλεος των βοηθών του και του είπαν οι βοηθοί του ότι δεν μπορεί να του βάλουμε, τους βάλουμε τους Ρώσους στο ΝΑΤΟ γιατί θα μας δώσουν λεφτά οι πολεμικές βιομηχανίες για να κάνουμε πολέμους και να τους αντιμετωπίσουμε. Άρα, εδώ είναι ε, οι πολεμικές βιομηχανίες από πίσω. Νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο από όπου και να το πιάσεις. Από όπου και να το πιάσουμε. Το θέμα με τι πολεμικέ βιομηχανίε είναι αυτό που θέλει αυτού του πολέμου. Και οι πολεμικέ βιομηχανίε είναι αυτέ οι οποίε ε, στηρίζουν του Αμερικανού πολιτικού, διεξάγουν του πολέμου, έχουν τη δυνατότητα να πουλούν, να πουλούν όπλα σε άλλε χώρε, επειδή φοβούνται τώρα τη ρωσική εισβολή. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Όσο κυβερνο, κυβερνόμεθα από κοινοβουλευτισμού και από ε, τι πολεμικέ βιομηχανίε, δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Και ο κοινοβουλευτισμό είναι στο έλεος των πολεμικών βιομηχανιών, διότι είναι. Ο κοινοβουλευτισμό ουσιαστικά είναι ολιγαρχία. Είναι μια ομάδα ανθρώπων. Εξαγοράζεται εύκολα, εκβιάζεται εύκολα, άρα γι' αυτό κυβερνάται από τι πολεμικέ βιομηχανίε και γι' αυτό έχουμε πόλεμο. Άρα ο κοινοβουλευτισμό φέρνει του πολέμου. Νομίζω φαίνεται εδώ το. Λοιπόν. Εμ... έχω λίγο. Έχω λίγο Uh, μείνει πίσω στι ερωτήσει σα. Θα... Κοιτάξτε, δεσμεύομαι, επειδή βλέπω ότι έχουμε και 10 λεπτά μα έχουν μείνει και έχω να πω κάποια πραγματάκια ακόμα. Δεσμεύομαι να τι διαβάσω και να τι εντάξω σε επόμενο... σε επόμενο βίντεο να τι απαντήσω κάτω στα σχόλια. Uh, έχουμε μπει πράγματι σε λίστα uh, ρωσική που έχουμε στοχοποιηθεί ω μη φιλική χώρα. Δεν είμαστε φιλική χώρα. Προφανώ δεν είμαστε φιλική χώρα με του Ρωσ... Ρώσου μετά από αυτό το οποίο έγινε. Ε, uh... Όσον αφορά το, το Ιράν, ρ, ρωτάει ο Ντάντο ποια είναι τα στοιχεία για τη μεταφορά τεχνολογία από του Ρώσου στο Ιράν. Ε, κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν οικονομικέ συναλλαγέ. Οι Ρώσοι βρέθηκαν, δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ το, με το θέμα των εξοπλισμών του. Ζήτησαν βοήθεια δηλαδή από, και από του Κινέζου και τα πήραν μέσω Βόρεια Κορέα και από του Ιρανού και πήραν πυράβλου και ντρόουν. Ε, δώσανε χρήματα, δώσανε. Επειδή δεν, η οικονομία τη Ρωσία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να στηρίξει ρευστό να φεύγει, γιατί το χρειάζονται στις τράπεζές τους, δώσανε ενέργεια στους Κινέζους για τα όπλα και ε, η ανάλυση λέει, αυτή είναι η εκτίμηση, δεν έχω απόδειξη, δεν μπορώ να σας πω, δεν, είμαι, δεν, δεν, μπορώ να σας πω ότι ξέρω ότι έφυγαν πυρηνικά όπλα από τους Ρώσους στους Ιρανούς. Η εκτίμησή μου είναι ότι ήταν πάρα πολύ κοντά οι Ιρανοί, επειδή αυτό είναι το οποίο θέλουν και επειδή υπήρχε προφανώς η πρόθεση από τους Ιρανούς να δημιουργηθεί αυτός ο πόλεμο με, με το Ισραήλ, το ετοιμάζαν δηλαδή, και το Ισραήλ είναι πυρηνική δύναμη, ήθελαν οι Ιρανοί να ξέρει το Ισραήλ ότι έχουν πλέον πυρηνικά όπλα μετά τι επαφέ με του Ρώσου. Δηλαδή το διέρευσαν σε έναν βαθμό, πολύ πιθανό να έχει γίνει αυτή είναι η δική μου εκτίμηση, για να ξέρει το Ισραήλ ότι αποτρεπτικά έχει και το Ιράν πυρηνικά όπλα πλέον. Ε, λοιπόν, για τον Όστριμ είπαν επίση ότι ε, το κάνανε οι Αμερικανοί ε, και. Ε, κλείνοντας εδώ να, να, πω ότι ήταν, είναι σημαντική η στιγμή που γίνεται αυτή η συνέντευξη που, που διεξήχθη διότι ε, αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί σκέφτονταν θα δώσουν λεφτά στους Ρώσους. Προφανώ λοιπόν και ήταν ε, έτσι, ένα ενδιαφέρον ε, ε, μια ενδιαφέρουσα επιλογή από τον Κάλσον. Μπορεί και ο ίδιο να πιέζει ας πούμε, και να μην θέλει να δοθούν τα χρήματα αυτά από του ε, Αμερικανού αλλά νομίζω ότι ε, η Ουκρανία, η οποία περιμένει λεφτά από την Ουάσιτον, είναι στο έλεος των, Αμε... των Ρεπουμπλικάνων ουσιαστικά νομοθετών, με αυτήν την συνέντευξη νομίζω ότι ενισχύθηκε το αντιοκρανικό, αν θέλετε, ρεύμα στην... Στην... στην Αμερική. Άρα ήταν έτσι μια ενδιαφέρουσα, αν θέλετε, επιλογή από τον Κάλσον αυτή η... αυτό το χρονικό σημείο. Λοιπόν, θα καταλήξω εδώ, έχουμε ελάχιστα λεπτά, θα καταλήξω στο γεγονός μάλλον τι, τι, θα να, τι, τι, δεν ερωτήθηκε, και θα ήθελα πάρα πολύ να, να κάνουμε έτσι και κάποιε δύσκολε ερωτήσει, διότι ε, ξαναλέμε, δεν είναι αρνάκι ο Πούτιν, δεν είναι κανένα δημοκράτη, δεν υπάρχουν δημοκρατικά καθεστώτα. Θα ήθελα αρχικά να, 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 Θα ήταν ενδιαφέρον μια ερώτηση για τον, ε, Πριγκόζιν. Και κάποιο ρώτησε προάλλε και τι περάσει και στο κανάλι τι συνέβη με τον, με τον Πριγκόζιν και να μα πει και αν θέλετε, θα ήταν μια ευκαιρία. Πέρα του ότι, ποιο τον έφαγε, διότι προφανώ είπε ο Πούτιν ότι του δίνω χάρη, αλλά εξαφανίστηκε. Και εδώ φαίνεται το πόσο, ε, όχι μόνο αδίστακτο είναι το καθεστώ του, αλλά επειδή και και, ήταν και σε καιρό πολέμου, προφανώ και σε καιρό πολέμου οι προδοσίε, διότι η προδοσία ήταν, πληρώνονται με την εσχάτη των ποινών. Εντάξει, αλλά θα έχει ενδιαφέρον να του κάνουν μια ερώτηση τέτοια, δηλαδή ποια ήταν, για ποιο λόγο πέθανε κάποιο ο οποίο είχε πάρει χάρη από εσένα. Αφενός, αφετέρου, θα ήταν ενδιαφέρον να μάθουμε τελικά. Πώς, πώς, για ποιο λόγο κινη, κινήθηκε έτσι αυτό ο άνθρωπο, τι, Τελικά τι ήθελε ο Πριγκόζιν, και να δούμε και τι κατηγορίε πάλι εναντίον τη Δύση ή ε, διάφορε πολιτικέ εσωτερικέ έρδες που έχουμε στη Ρωσία. Νομίζω ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία αυτή. Το θέμα του Πριγκόζιν θα έδινε στον Πόντι τη δυνατότητα και να ταχώσει τη Δύση, που προφανώ έπρεπε να γίνει αυτό, αυτή είναι η συμφωνία. Αλλά θα μπορούσε να ρίξει να φω και κάποιες, κάποιε σκιέ εδώ. Όπω επίση θα έλεγα, για να πάμε και στα πολιτιακά τα δικά μα. Είχαμε ένα, είχαμε, έχουμε ανθρώπου που θέλουν να είναι υποψήφοι στη Ρωσία και δεν είναι υποψήφοι. Δεν του αφήνουν να είναι υποψήφοι στη Ρωσία για πρόεδρο. Για ποιο λόγο, Τι γίνεται και δεν μπορεί κανένα άλλο να είναι υποψήφιο πέρα από τον Πούτιν. Δηλαδή, τι πολίτευμα είναι αυτό όπου δεν μπορούν να βρεθούν ε, υποψήφοι με ρεύμα, με δύναμη, με αντιπολιτευόμενο λόγο εναντίον του Πούτιν. Γιατί δεν μπορεί να γίνει ε, κάτι τέτοιο στη Ρωσία, Και αυτό έχει ενδιαφέρον νομίζω πολιτιακά. Η Ρωσία να την καταλάβουμε περισσότερο. Δεν την ξέρουμε, νομίζω, πώ λειτουργεί το σύστημα. Και εδώ, αυτό το ερώτημα, θα το συνδυάσω με το θέμα τη δημοκρατία γενικότερα και θα σα πω ότι θα σας... ρώτησε ο Κάλσον τον... τον Πούτιν και του λέει, ε, δύο φορέ, λέει, αναφερθήκατε στο θέμα τη Αμερική και του πολιτιακού μα ουσιαστικά. Διότι λέει ότι. άφησε να νοηθεί ο Πούτιν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνανε στην ηγεσία των ΙΠΑ ουσιαστικά λαμβάνουν αποφάσει κατά των πολιτών και δεν υπάρχει έτσι, υπάρχει ένα έλλειμμα, ας πούμε, αντιστοιχεία κοινή γνώμης με το τι κάνουν οι πολιτικοί. Και το ρώτησε ο Κάλσον, λέει, δυο φορές υπονοήσατε ότι είναι μια ψευδέστηση η Αμερικανική Δημοκρατία. Εξαιρετική ερώτηση. Ε, και ότι ουσιαστικά ε, δεν παίρνουν αποφάσει οι πρόεδροι, αλλά παίρνουν αποφάσει το βαθύ κράτο. Και αυτό ήταν η εξαιρετική αναφορά του, του Κάλσον. Και λέει ουσιαστικά περιγράφεται ένα σύστημα το οποίο δεν ε, το τρέχουν οι άνθρωποι που έχουν εκλεγεί αλλά κάποιες πιο σκοτεινές δυνάμεις στο βαθύ κράτος. Και λέει όπου την πράγματι έτσι είναι αυτό εννοώ δεν έχει να κάνει με το ποιος ηγείται έχει να κάνει με, την, με, με τις ολιγαρχικές ομάδες. Και ουσιαστικά εδώ αυτό είναι το, 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 το μεγάλο ερώτημα. Ρε παιδιά θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ερώτηση. Είναι, είναι ε, δημοκρατικό το πόλεμα των Αμερικανών. Και αν δεν είναι, γιατί πράγματι δεν είναι, γιατί δεν είναι, τι φταίει. Τι είναι αυτό το χαρακτηριστικό, και το είπαν εδώ το βαθύ κράτο, η ελίτ. Το είπαν και ο Κάλσον και ο Πούτιν. Η ελίτ είναι αυτέ που καθιστούν ολιγαρχικό το πολίτευμα των ΗΠΑ. Βέβαια, για να είναι και εξορροπημένο, ούτε η Ρωσία έχει δημοκρατικό πολίτευμα. Προφανώ, όπω σα είπα, δεν μπορεί να είσαι υποψήφιο κατά του Πούτιν. Άρα, γιατί δεν λέμε την αλήθεια, αυτά ήταν μια εξαιρετική ερώτηση. Τελικά να δεχθούμε ότι όλοι δίνονται το μανδύα του δημοκράτη, και αναγκάζεται, επειδή λέει ψέματα ο Αμερικανό είναι Δημοκρατία, ενώ δεν είναι, ενώ είναι κοινοβουλευτικό πολίτευμα, αναγκάζεται να λέει το ίδιο ψέμα και ο Ρώσο. Ενώ ούτε εκεί είναι δημοκρατικό πολίτευμα. Αφήστε λοιπόν του μανδύε να καπηλεύεστε και να χλεβάζετε και να μαγαρίζετε την δημοκρατική ιδεολογία. Πείτε στον κόσμο την αλήθεια. Πείτε ότι είναι μια σεκτα, ένα βαθύ σκοτεινό κράτο στην Αμερική και αντίστοιχα μια ομάδα από συλλοβίκοι Ρώσων, πάλι ελίτ κτλ. Οι οποίοι στηρίζουν τον Πούτιν και κυβερνούν, για να καταλάβει η ανθρωπότητα ότι είναι ομάδε Χούφτα ανθρώπων σε μια χώρα και στην άλλη, και αυτοί ουσιαστικά μα επιβουλεύονται και μα οδηγούν πολλέ φορέ στην καταστροφή μα. Νομίζω αυτό ήταν το, η κορυφή για μένα τη συνέντευξη. Το κατά πόσο ουσιαστικά εδώ δεν υπάρχει δημοκρατία ούτε στη Ρωσία, έπρεπε να τα ταχώσει, αλλά ούτε και στη χώρα του υπάρχει δημοκρατία. Και ε, είδα ένα έτσι, ενδιαφέρον ε, σχολιασμό, αρνητικό βέβαια, από δυτικό μέσο κατά του Πούτιν και ουσιαστικά κατήγγειλαν το γεγονό ότι είναι πρόεδρο παραπάνω από δύο δεκαετίε τώρα. Και λέει, συνεχίζει, λέει, επειδή επικαλέστηκε την Κοσλαβία, συνεχίζει και έχει μνησικακία και το κρατάει από τότε, λέει. Ενώ, ακούστε εδώ, υπάρχει, λέει, στι δημοκρατίε. Ακούστε τώρα εδώ, αφήγημα. Στι δημοκρατίε υπάρχει η δύναμη τη αμνησία με τι εκλογέ. Και ουσιαστικά ότι γίνεται εκλογή, α πούμε, φεύγει ο Τσίπρα και το Μητσοτάκη και ξεχνάμε τι πρέσπε. Και αυτό το θεωρούν τη δημοκρατική δύναμη τη αμνησία ενώ λέει στην απολυταρχική Ρωσία, κρατάει προσωπικέ μετά από 25 χρόνια ο Πούτιν προσωπικά, προσωπική κακία και θέλει ουσιαστικά να εκδικηθεί αυτά που γίνανε επί. Προφανώ και κρατάμε εμεί οι πολίτε, όχι η ελίτ, εμεί οι πολίτε κρατάμε τι πληγέ του παρελθόντο. Εννοείται, διότι αυτέ είναι χαραγμένε μέσα μα αιώνε. Κρατάμε, για παράδειγμα, τη γενοκτονία των Ελλήνων τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εν την κρατάμε και δεν υπάρχει καμία ε, λησμονιά δημοκρατική εκλογική διαδικασία. Ε, αυτά είναι αθλειότητε. Σε καμία, δεν υπάρχουν δημοκρατίε. Αλλά ακούστε τι είπανε, ότι στι δημοκρατίε λέει υπάρχει η λησμονιά τη μετάβαση σε, νέο, σε, νέο, σε νέα κυβέρνηση. Και ουσιαστικά αυτό γίνεται. Πάμε από τον Άννα στον Καϊάφα και με τον κάθε πρωθυπουργό που έρχεται πάνε να ξεχάσουν και λένε Α, αυτά γίνανε με άλλου. Δεν είναι, δε ζουν τώρα εν ζωή. Είναι άλλο κόμμα. Ξέρω, έχουν αλλάξει οι μούρε μα, τα χρώματά μα. Ξεχάστε τα. Ενώ σε ένα σύστημα που έχει αυτή τη συνέχεια με τον Πούτιν δεν τα ξεχνάνε. Υπ' λοιπόν, σα πληροφορώ, δεν χρειάζεται να έχει ενό ανδρό αρχή για να μην ξεχνά. Ο λαό δεν ξεχνάει. Και στη δημοκρατία που κυριαρχούν οι πολίτε, ούτε το θα ξεχνούσαν. Οι ολιγάρχε ξεχνούν γιατί τα παίρνουν, πνίγονται στα δολάρια στο το στόμα και έτσι ξεχνάνε. Άρα νομίζω το μείζον εδώ ήταν ε, η δημοκρατία αυτό ο στόχο που θα έπρεπε να, ε, να, αναφερθεί το θέμα αυτό. Γιατί πράγματι είναι ολιγαρχικέ ομάδε που σα εξήγησα, οι οποίε βρίσκονται πίσω από τον πόλεμο. Τα πολεμικά συμφέροντα που πληρώνουν ε, του λομπίστε, τη το, ΜΚΟ, του πολιτικού με τι καμπάνιε και τι εκστρατείε του, είναι αυτά που θέλουν να συνεχιστεί ο πόλεμο, να δίνουν όπλα οι Αμερικανοί, να εξοπλίζονται οι, οι, οι Γερμανοί, οι Πολωνοί, οι Λετονοί, οι Λιθουανίοι, οι Εστονοί. Αυτοί κερδίζουν, άρα οι άνθρωποι του είναι αυτοί που κυβερνούν. Ε, αυτά νομίζω έχω να πω έτσι εντάχει, επειδή έχω και κάποια πραγματάκια ακόμα, θα τα εντάξω σε, σε επόμενο βίντεο, ίσω και, και στο αυριανό θα ξαναλέω, θα ξαναδώ τι ερωτήσει σα. Φίλε και φίλοι, βλέπω ότι έχουμε, έχουμε πολύ θέμα εδώ. Συγγνώμη για όσα, για όσα, μου ξέφυγαν. Και ξαναλέω, συγχωρέστε λίγο για την, Αυτή τη σημερινή παρουσία είναι λίγο, είμαστε λίγο μεταβατικά εδώ. Προσπαθούμε να εκπέψουμε εκπέμψουμε από τη Θεσσαλονίκη χωρί να έχουμε τι ανέσει μα. Θα το αφήσω λοιπόν εδώ. Ήταν μια νομίζω έτσι, ουσιαστική συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν εδώ έπρεπε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό, δεν υπάρχουν αμφιβολίε. Πρέπει να ακούγονται όλοι. Φανταστείτε ένα σενάριο που πάμε για παράδειγμα σε αναμέτρηση μεταξύ Ρωσία, Κίνα μάλλον και Αμερική και δεν ακούμε τι, ποια είναι η κινέζικη άποψη. Που δεν έχουμε. Δεν ξέρω πώ ενημερώνεστε από κινέζικα μέσα. Εγώ προσπαθώ να διαβάζω τι λένε οι Κινέζοι. Δεν υπάρχει τρόπο και διάβλο. Φανταστείτε λοιπόν να μην αφήνουν να απειλούν. Κάπου διάβασα, βέβαια το πάνε και αυτό οι Ρώσοι, άρα και αυτό δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, ότι τον, κάποιοι απείλησαν τον, τον Κάλσον. Ότι θα έχει ας πούμε πρόβλημα και ότι είναι προδότης και τα λοιπά και ότι μπορεί να, υπο, να ε, υπαχθεί και σε κυρώσεις για αυτή τη συνέντευξη, για αυτή την επίσκεψη. Πάση περιπτώσει, νομίζω όλα αυτά δείχνουν τα, είναι σημεία των καιρών και δείχνουν το που οδεύουμε. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ε, θα το σταματήσουμε εδώ, θα το αφήσουμε εδώ. Επαναλαμβάνω ότι θα επανέλθω και στα ερωτήματα και στο θέμα. Ε, θα ήθελα πάρα πολύ, λοιπόν, να σα δω, φίλε και φίλοι, αύριο στι 5 η ώρα στο ξενοδοχείο Γάιατ, όπου εκεί θα μπορούμε, αν θέλετε, να πούμε και πράγματα παραπάνω για αυτή τη συνέντευξη αν το θέλετε και αν έχουμε χρόνο με τα χαράς, να σας δω από κοντά και να φτιάξουμε το πολυπόθητο δίκτυο ανθρώπων, ομοειδάτες για τη δημοκρατία και την Ελλάδα. Κύριε και φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνάντηση, τη διαδικτυακή την υποστήριξη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ και σας περιμένω αύριο. Και πάλι, καλό βράδυ. Γεια σας. ちょっと待ってください。<noise>